Στην κατάψυξη μπαίνει από σήμερα και η Κρήτη, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται από νωρίς το πρωί και από αύριο να αναμένεται ραγδαία επιδείνωση. Σε ελεύθερη πτώση η θερμοκρασία, οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Πάμε στη Μέρη Καριωτάκη για να μας δω έτσι το πρώτο στίγμα αυτής της καιρικής διαταραχής, για την οποία μας είχαν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι και φαίνεται πως μας ήρθε. Ακριβώς, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, χειμωνιάτικη Κυριακή σήμερα και μια Κυριακή που σηματοδοτεί ένα τριήμερο, τετραήμερο θα λέγαμε, πραγματικού χειμώνα, κάτι που μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν είχαμε νιώσει στο νησί. Σήμερα λοιπόν η Κρήτη ξημέρωσε με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού, χαλαζοπτώσεις αλλού ήπιες και αλλού λίγο πιο έντονες, χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά και ψαροχιονιάς ουσιαστικά στα ημιορεινά. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως καταγράφεται, βεβαίως πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, με τις αρχές βεβαίως να εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς φαίνεται ότι τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη και ίσως και την Τετάρτη εμείς εδώ στο νησί θα έχουμε πραγματικά χειμώνα με χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο στην Κρήτη. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια πρόβλεψη, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, που δίνει τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη. Είναι και αυτός ο χάρτης. Νομίζω ότι αυτό μας περιγράφεις μέσα από το ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που ουσιαστικά έτσι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο να δούμε λευκή μέρα και στα παράλια σημεία της Κρήτης. Βεβαίως, Μέρη, νομίζω ότι αυτή η κακοκαιρία έχει λίγο περιπλέξει την κατάσταση, καθώς φαίνεται να αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, τα μετεωρολογικά μοντέλα. Ακριβώς αυτός ο χάρτης είναι από το ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ένας χάρτης που δείχνει ότι το συνολικό ύψος του χιονιού στην Κρήτη θα είναι μεγάλο, αν τουλάχιστον ακολουθηθούν και ευοδοθούν τα θέλω μας και τα όσα τα μοντέλα, τα προγνωστικά μοντέλα προβλέπουν αυτή τη στιγμή. Κατά κύματα θα είναι, λένε, αυτή η κακοκαιρία, με, όπως είπαμε, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με πολλές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής στα παιδινά, μεγάλα ύψη χιονιού στα ορεινά και τα ημιορεινά στην Κρήτη, πυκνές, όπως είπαμε, χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα και βεβαίως θυελώδεις ανέμους που ενδεχόμενα να δημιουργήσουν και πολλά προβλήματα στις μεταφορές, στις επικοινωνίες στο νησί. Να πούμε ότι οι αρχές είναι σε πλήρη ετοιμότητα, έχουν γίνει ήδη αρκετές προειδοποιήσεις, αρκετές δημοτικές αρχές έχουν προχωρήσει στα κλεισίματα Ιρλανδικών διαβάσεων, στις αποκαταστάσεις δρόμων, έχουν ζητήσει από τους πολίτες και εξακολουθούν να ζητούν μέσα από ανακοινώσεις να είναι πολύ προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Από την πλευρά της η πολιτική προστασία και της περιφέρειας και των κατατόπους δήμων, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, φαίνεται να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Αλλαγής, εκεί όπου αποφασίστηκαν μια σειρά από πράγματα. Μια σύσκεψη βεβαίως που θα επαναληφθεί αύριο στις 12, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, φαίνεται ότι υπάρχουν αλλαγές και μεταπτώσεις σε αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναθεωρούν κάθε φορά τις αποφάσεις. Ίσως αύριο και ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, Στέλλα, να έχουμε και αποφάσεις που θα αφορούν στα σχολιά, στις δημόσιες υπηρεσίες, στη λειτουργία γενικότερα του κράτους και όχι μόνο. Προς το παρόν, αυτό που έχουμε σαν οδηγία είναι το αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι χρειάζεται και αν χρειάζεται να μετακινήσετε, ότι μέτρα πρέπει να πάρθουν στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταιγίδες και τα λοιπά, αν βρισκόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, σε σπίτι, και κυρίως να αποφεύγουμε όσο γίνεται περισσότερο τις μετακινήσεις, προκειμένου να μην δημιουργούμε και προβλήματα στις αρχές όπου χρειάζεται. Και να μην έχουμε, να μην θέσουμε σε κίνδυνο και το δικό μας τον εαυτό και όλους τους υπόλοιπους που κινούνται γύρω μας, μαζί μας. Τώρα, Μέρη, είναι δεδομένο ότι το νερό είναι σωτήριο, είναι δεδομένο ότι αυτός ο χειμώνας
χειμώνας ήταν πολύ αναμενόμενος και ήρθε και με καθυστέρηση. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας επιδείξουμε την σοβαρότητα που πρέπει κάτω από τα ανάλογα καιρικά φαινόμενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα τα νεότερα βεβαίως θα τα δούμε στο δελτίο μας στις 8.30 και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την έκκληση του αρμόδιου υπουργού. Αυτό το οποίο έχω να ζητήσω από όλους είναι να είναι επαγγελματίες και σοβαροί στον τρόπο αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων που ποτέ δεν ξέρουμε ακριβώς την έντασή τους και το μέγεθός τους, γιατί βλέπετε και εσείς ότι ανά 6 ώρες και ανά 12 ώρες αλλάζουν τα μετεωρολογικά δεδομένα. Οπότε η πρόληψη είναι πολύ σημαντική για μας. Θα ξαναυπάρξει σύσκεψη αύριο στις 12 η ώρα των επιστημόνων και μετεωρολόγων, προκειμένου να αποφασίσουμε σταδιακά ποιες θα είναι οι απαγορεύσεις και με ποια κριτήρια ενδεχομένως θα έχουμε αποφάσεις οι οποίες θα εκδοθούν και θα αφορούν και τον γενικό πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση, τα βασικά πρέπει να επαναλαμβάνονται. Σε τέτοιες μέρες, αν μπορούμε, αποφεύγουμε τις μετακινήσεις. Προφανώς έχουμε τα βασικά μέσα στο αυτοκίνητό μας και κατά κύριο λόγο είναι υποχρεωτικές πλέον οι αλυσίδες. Ακούμε τις ενημερώσεις και τις οδηγίες από το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία, φυσικά από την ελληνική αστυνομία και την οργανωμένη πολιτεία και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στα δεδομένα τα οποία θα προκύπτουν.